Παρακαλώ. Κύριε Δένδια, για το αν παραδέχθηκα ότι υπάρχει εκτροπή του πολιτεύματος, επειδή είπα ότι ήσασταν λίγο υπερβολικός, δεν θα μιλήσω για τα νομικά θέματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει ο καλός συνάδελφος, κύριος Μαντάς, αλλά να σας μιλήσω για τη δομή του χιούμορ. Αν ο κύριος Μαντάς με καλέσει στα Ζαγόρια για το χειμώνα, για 2 μέρες ξεκούραση και έχει έξω μείον 18 βαθμούς και πάμε σε ένα καφενείο και του πω ότι ωραία ζεστούλα έχετε εδώ, δεν είναι λογική και εύλογη απάντηση από τον κύριο Μαντά ότι άρα δέχεσαι ότι έχει ζεστούλα, αλλά δεν είναι ωραία η ζεστούλα. Έτσι είναι η δομή του χιούμερ. Όταν λέμε ότι είναι λίγη υπερβολή, όλοι καταλαβαίνουν ότι ήσασταν υπερβολικός και χωρίς να πραγματικά να πιστεύετε ότι μια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό δημιουργεί πρόβλημα του πολιτεύματος. Ήταν πολύ μεγάλη υπερβολή. Αφού δεν καταλάβατε το χιούμερ, ήθελα να σας εξηγήσω τη δομή του χιούμερ. Ο κύριος Πρωθυπουργός, μαζί με την κυβέρνηση, έχουν σχέδιο. Ό,τι έκανε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν το έκανε εκείνη τη στιγμή, το είχε ανακοινώσει. Ότι το σχέδιό μας, όταν εσείς λέγατε το Μάρτι να μοιράσουμε το μέρισμα, το δικό μας το σχέδιο ήταν από τότε, το ανακοινώσαμε, δεν ξαφνιάσαμε κανέναν, είπαμε ότι θα πάει σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη, όχι μόνο στους τελείως φτωχούς, αλλά 4 φορές αυτοί που παίρνουν την ΚΕΑ, δεν ξέραμε το ποσό για αυτό που περιμέναμε, τώρα που συμφωνήθηκε το ποσό με τους θεσμούς, όπως είχαμε υποσχεθεί, το μοιράσαμε. Δεν ξαφνιάσαμε, δεν είπαν ότι είναι τα δικά μας λεφτά, το ήξερε όλος ο ελληνικός λαός ότι αυτή ήταν η στρατηγική και πολύ καλά έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας και το ανακοίνωσε χθες. Καμία παρατυπία, ούτε θεσμική, καμία παρατυπία, ούτε πολιτική, ήταν μέσα στο σχέδιό μας που εξελίσσεται και το έχουμε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ποιο είναι το σχέδιό μας και γι' αυτό θα κριθούμε. Όπως είπατε, είναι προφανές ότι δεν θα τη δεχθούμε τη τροπολογία. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτά τα πράγματα. Είμαστε οπαδοί, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα του Ντοστογεύσκη, ότι ο πολιτισμός μιας χώρας εξαρτάται από πώς αντιμετωπίζει τους φυλακισμένους. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι για αυτά που είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη και να τελειώσουμε αυτό. Κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε πώς αντέχει η Χρυσή Αυγή και πώς δεν πέφτει. Η προσπάθεια η δικιά σας και του κυρίου Μητσοτάκη να προσπαθήσει να έχει μια ακροδεξιά ατζέντα στα θέματα των φυλακισμένων στο μεταναστών δεν θα σας βγει και κάνετε μεγάλη ζημιά όχι μόνο στο δικό σας κόμμα αλλά στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Παναγιωτόπουλο, για 3 λεπτά από εκεί που είστε. Ιδίως